Φαίνεται καθαρά μέσα από, τον, ναι, μέσα από την έρευνα. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν, όπως βλέπουμε, γιατί βλέπουμε προηγουμένως το πλάνο στο αεροδρόμιο, εμφανίστηκε ένα τροχοφόρο του ΟΗΕ. Ναι. Με μια ωραία σημαία άσπρη. Λευκή, ε. Λευκή. Παιδιά, και κυρία, παιδιά ήρθαμε να κάνουμε τους διαπραγματευτές. Και εκεί ο Καναδός. Όταν... σταμάτησαν οι εχθροπραξίες. Ναι, σταμάτησαν οι εχθροπραξίες. Ναι. Λοιπόν... πριν πει το Καναδό. Οι Τούρκοι λοιπόν, πότε μαθαίνουν ποιου είχαν απέναντί του. Όταν ήρθαν οι Καναδοί. Όταν ήρθαν οι Καναδοί. Ναι. Για να συναντήσουν του. Υποτίθεται ότι θα συναντούσαν εκεί του εθνοφρουρού. Του Κυπρίου. Του Κυπρίου ή καταδρομή Κυπρίου προκειμένου να. Είδαν λοιπόν ότι μπροστά του εμφανίστηκε από φαμελετίο με τον Μανουρά το ελληνικό εθνόσημο εδώ. Και λέει ο ταγματάρχης ο Καναδός, τι δουλειά έχουν λέει εδώ οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες καταδρομής. Και του λέει ο Μανουράς, οι Έλληνες καταδρομής του λέει είναι στην πατρίδα τους. Oh. Λοιπόν, αυτοί ευνηδιάστηκαν. Ήταν λογικό ότι γιατί γινόντουσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δικών μας και των ΟΗΕΔων για το τι θα γίνει, αυτοί ερχόντουσαν και φεύγανε οι ΟΗΕΔες, ενημερώθηκαν οι Τούρκοι ότι εκεί είναι Ελλαδίτες καταδρομής και υπερασπίζονται το αεροδρόμιο. Αυτό από ό,τι μας είπαν μετά ανώτατοι αξιωματικοί, επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία των Τούρκων. Για φαντάσου. Ναι, επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία των Τούρκων. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο παράνομος τουρκοκυπριακός ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος υπάρχει ακόμη και σήμερα, ο Μπαϊράκ, μετέδιδε παρακαλώ, μετά τη μάχη και όλα όσα συνέβη στο αεροδρόμιο, γιατί θα επιστρέψουμε σε αυτή, ότι χθες το βράδυ, λέει, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας προσγειώθηκαν 2.000 Κρήτες, ημιάγριοι Κρήτες κομμάντους, και επειδή